πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία της Επιστημονικής Εταιρείας Φυτών Ιατρικής Ελλάδος του Παραδείγματος Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται για πολλά χρόνια, έχει σταματήσει ένα διάστημα και τα τελευταία 5 χρόνια συνεχίζει να διοργανώνεται ενεργά. 5 κέντρα υγείας τα οποία την φετινή θερινή περίοδο θα έχει αυξημένη κίνηση, όπως και κάθε χρόνο βέβαια. Κέντρο Υγείας Κασανδρίας, Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, Κέντρο Υγείας Νέας Καλλικράτειας, Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και Κέντρο Υγείας Πρινού Θάσου. Θα τα στελεχώσουν 70 φοιτητές σε ένα πρόγραμμα διάρκειας 6 εβδομάδων, 2-3 φοιτητές σε κάθε κέντρο υγείας για μία εβδομάδα. Θα κάνουν βασικές κλινικές δεξιότητες, θα είναι για από το 3ο έτος και πάνω. Ναι. Και θα έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους γιατρούς στην τουριστική περίοδο, καθώς να μάθουν και αυτοί πιο πρακτικά πράγματα πάνω στην ιατρική. Γιώργο, για ποιο λόγο να το κάνετε αυτό? Θέλω να πω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε και πραγματικά μας εντυπωσιάζει. Είναι εξαιρετικό αυτό που κάνετε, αξίζει πάρα πολλά συγχαρητήρια, αλλά να το δούμε λίγο από την πλευρά του φοιτητή, αυτό που είπε και ο Παύλος νωρίτερα. Για ποιο λόγο ένας φοιτητής να αποφασίσει να κάνει αυτό, να το κάνει εθελοντικά, να συνεισφέρει εθελοντικά και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι? Πρώτα απ' όλα είναι και για αυτόν καλό, διότι θα μάθει πολλά πράγματα δίπλα στους γενικούς γιατρούς. Τελειώνουμε την ιατρική σχολή στα 6 χρόνια και μετά καλούμαστε να στελεχώσουμε αγροτικά ιατρία και ίσως πολλές φορές να μην έχουμε την εξοικείωση με βασικές κλινικές δεξιότητες. Με τη συμμετοχή όμως σε αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να δούμε πληθώρα περιστατικών που έρχονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο στα κέντρα υγείας, να εξοικειωθούμε με αυτά, να μάθουμε πολλά δίπλα στους γενικούς γιατρούς για το πώς θα αντιμετωπίζουμε πρωτοβάθμια, σοβαρά και επίγοντα περιστατικά. Ναι. Και τελικά να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε και σε αυτούς, διότι πλέον οι θέσεις και των γιατρών οι οποίοι στελεχώνουν τα κέντρα υγείας είναι λίγες και χρειάζεται τη βοήθεια αυτή και πιστεύω φοιτητές μπορούν να το κάνουν, έχουν την όρεξη και το μεράκι να θυσιάσουν έστω και μία εβδομάδα το καλοκαίρι τους και να πάνε δίπλα σε αυτούς. Γιώργο, εσύ σε ποιο κέντρο υγείας θα είσαι? Θα είμαι στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, όπου ήμουν και τα τελευταία 2 χρόνια, θα είναι η 3η χρονιά που θα συμμετάσχω στο πρόγραμμα. Έχω μείνει ευχαριστημένος από την εμπειρία μου εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα κέντρο υγείας το οποίο δέχεται πληθώρα περιστατικών τους θερινούς μήνες, διότι βρίσκεται στο πρώτο πόδι και έχει αυξημένη τουριστική κίνηση. Και θα είμαι για μία ακόμη χρονιά.